Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Παγωτό γιαούρτι χωρίς παγωτομηχανή. Με δύο υλικά. Χωρίς ζάχαρη. Όλα τα χωρίς σήμερα τα έχω βάλει σε μία συνταγή. Αλλά με την απόλυτη γεύση. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Είναι αστεία η κάρτα υλικών, γιατί έχει πολύ λίγα υλικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Όσο πιο απλή, τόσο πιο σίγουρος ότι θα τη φτιάξετε όλοι σας. Για το εύκολο παγωτό γιαούρτι θα χρειαστούμε 1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό, 300 γραμμάρια μέλι και 30 με 50 γραμμάρια νερό. Για το σερβίρισμα, μέλι, καρύδια και παστέλι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, νούμερο 1 υλικό. Χρειαζόμαστε γιαούρτι στραγγιστό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 2% λιπαρά, 5% λιπαρά. Καλύτερα να μην βάλουμε 0% λιπαρά, αλλά άμα θέλετε να βάλετε 0% λιπαρά, δεν θα σας πω όχι, εντάξει. Αλλά ιδανικά, όσο περισσότερα λιπαρά, τόσο καλύτερο. 2 και 5 μας κάνει, αλλά και 0 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Προσθέτω μέσα το μέλι. Όπως σας είπα, δεν έχει καθόλου ζάχαρη η συνταγή μας. Έχει μόνο μελάκι, εδώ. Και σε περίπτωση που είστε vegan και θέλετε να κάνετε τη συνταγή, μπορείτε να το κάνετε με γιαούρτι καρύδας και golden syrup. Όχι maple syrup, golden syrup. Λοιπόν, ανακατεύω τα δύο υλικά, μέλι και γιαούρτι. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα, Διονύση? Όχι. Τέλεια. Λοιπόν, το μέλι πρέπει να το βάλουμε τώρα γιατί σε περίπτωση που δεν το βάλουμε, θα παγώσει τελείως το γιαούρτι μέσα στο ψυγείο, θα κρυσταλώσει, οπότε δεν θα πετύχει το παγωτό μας. Έψαχνα να βρω έναν τρόπο να κάνω ένα παγωτό γιαούρτι χωρίς φυτική σαντιγή ή σαντιγή που βάζουν οι περισσότεροι για να βγει το γιαούρτι, να κρατήσει τη σύστασή του και για ανθρώπους που δεν έχουν παγωτομηχανή. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος που τελικά μπορεί να υπάρξει και όντως να πετύχει συνταγή είναι αυτός που σας δείχνω τώρα. Γιατί φυσιολογικά αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε πώς, κάνοντας μια σαντιγή, προσθέτοντας μέσα στο γιαούρτι και βάζοντας την κατάψυξη να παγώσει και να γινόταν το παγωτό. Σωστά. Χάνει όμως όλο το νόημα το παγωτό γιαούρτι. Γιατί ένα παγωτό γιαούρτι το τρώμε γιατί θέλουμε να είναι πιο healthy από το κανονικό. Οπότε, άμα βάλουμε σαντιγή, τι γίνεται? Κατευθείαν δεν είναι τόσο healthy, καταλαβαίνετε ότι χάνει όλη την ουσία του και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, πού είναι το αυσάκι μου, εδώ είναι. Έτσι όπως είναι, αδειάζω το μείγμα μου σε ένα ταψάκι. Ό,τι ταψάκι έχω, εδώ πήρα μια φόρμα του cake 10x35. Αλλά εγώ σε αυτό που έχω παγώσει έχω βάλει και μεμβράνη, η αλήθεια είναι. Αλλά και μεμβράνη να μην βάλετε δεν πειράζει, γιατί κόβονται κομμάτια. Και έτσι όπως είναι, βάζω στην κατάψυξη να κρυώσει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θέλω να παγώσει, να γίνει πάγος. Αυτά εδώ που το έχω και εδώ. Και εφόσον θέλετε το παγωτό γιαούρτι σας να έχει 0 θερμίδες, ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι αυτός και χωρίς παγωτομηχανή. Έτσι όπως είναι, το παγωτό το φτιάχνετε επί τούτου, εκείνη την ώρα που θέλετε να το φάτε. Δηλαδή, θέλω να φτιάξω μερίδα για πόσα άτομα τώρα παγωτό? Εμείς θα φτιάξουμε για 20. Α, δεν μπορεί να το κάνω γιατί δεν μπορεί να το χτυπήσει το μίξερ. Κοίτα εδώ. Έχει γίνει παγάκι το παγωτό μου. Εδώ. Και ουσιαστικά χρησιμοποιώ μόνο αυτό που θέλω να κάνω παγωτό γιαούρτι και το υπόλοιπο τι κάνω. Το κλείνω και το βάζω πίσω στην κατάψυξη. Γιατί ακόμα και να το αφρατέψω όλο το παγωτό τώρα και να το κάνω παγωτό, με το που το βάλω στην κατάψυξη θα ξανακρυσταλώσει και θα γίνει πάγος. Οπότε δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε παγωτό και να το βάλουμε στην κατάψυξη. Γιατί δεν έχουμε μέσα σταθεροποιητές ή λιπαρά. Αν είχαμε σταθεροποιητές ή λιπαρά, όπως κρέμα γάλακτος ή stabilizer ή κρόκους αυγών, τότε θα γινόταν διαφορετικά. Αλλά επειδή δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αυτό πάει πίσω, εδώ. Και όπως είναι, θα πάρω και θα κόψω ακόμα μικρότερα κομματάκια το παγωτό μου. Ουσιαστικά τι έχω? Έχω μόνο γιαούρτι. Εδώ. Κάνω παγάκια, εδώ και εδώ και εδώ. Αλλά είμαι σίγουρος πως αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε. Γιατί όντως μπορείτε να έχετε το πιο αφράτο παγωτό, αλλά με τις ελάχιστες θερμίδες. Ουσιαστικά έχουμε μόνο τις θερμίδες από το γιαούρτι, που το 2% γιαούρτι έχει περίπου 70-80 θερμίδες στα 100. Έχουμε μόνο εκείνες τις θερμίδες και το λίγο μελάκι που ρίξαμε. Οπότε, έτσι όπως είναι, παίρνω, θέλω λίγο νερό. Ανοίγω το μίξερ, είτε έχετε το μεγάλο είτε έχετε το μικρό, κάνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και χτυπάω στο μίξερ τα παγάκια μου. Ως τώρα σου έχω κεντρήσει το ενδιαφέρον που έχω μόνο δύο υλικά? Είστε ξένε πάρα πολύ. Θα το κάνεις? Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι όντως με αυτή την ιδέα, πρώτα απ' όλα, ό,τι leftover έχεις από γιαούρτι, θα το βάζεις κατευθείαν κατάψυξη.
με λίγο μελάκι. Κοίτα το αποτέλεσμα που θα βγει τώρα. Λοιπόν, χτυπάμε το γιαούρτι μας έτσι όπως είναι στο μίξερ. Φαίνεται να κουνάει πολύ, ε. Και μόλις χτυπήσουμε καλά στο μίξερ το παγάκι, γιατί δεν είναι κανονικό παγάκι, είναι παγάκι γιαούρτι. Οπότε το μίξερ μπορεί να το χτυπήσει, μην το φοβάστε. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Έχει γίνει σαν χιόνι από γιαούρτι. Το βλέπεις. Τώρα, το μόνο υλικό που θα χρειαστεί για να δέσουμε και να γίνει παγωτό γιαούρτι είναι τι. Λίγο νεράκι. Βάζουμε νεράκι, ίσα-ίσα, έβαλα μία πιταγιά της σούπας. Συνεχίζει το χτύπημα, βλέπω ότι χρειάζεται λίγο ακόμα, βάζω δεύτερη. Θα τα αφήσετε λίγο να χτυπηθεί, μην βάλετε πολύ νερό, δεν θέλουμε. Άντε να βάλω άλλο λίγο. Και τελειώσαμε. Το παγωτό γιαούρτι, πιο smooth από ποτέ, είναι έτοιμο. Ειλικρινά θέλω να δοκιμάσεις, ειλικρινά. Ξέρω φίλε, όποιος κάνει διατροφή και όποιος δεν κάνει διατροφή, αυτό το παγωτό είναι το μας του καλοκαιριού. Φώτη, πες. Τι? Ρε φίλε, η φάση... Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να φτιάξεις πολύ ποσότητα, γιατί αυτό το παγωτό τώρα για να το βάλω σε κατάψυξη δεν θα μείνει, θα παγώσει και θα κρυσταλώσει. Το φτιάχνουμε εκείνη την ώρα. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος εφόσον θες. Καθόλου λιπαρά να έχει το παγωτό σου, καθόλου συντηρητικά, καθόλου σταθεροποιητές και γενικά να είναι όσο πιο υγιεινό γίνεται. Όντως, φτιάχνουμε επί τούτου εκείνη την ώρα το παγωτό που θέλουμε. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Smooth, παγωτό γιαούρτι. Κοιτάξτε. Όλαλα. Και όλαλα. Πες. Μπορώ να βάλω λίγο μελάκι από πάνω. Ε. Και βέβαια, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ένα παγωτό γιαούρτι με γεύση βανίλια, στο αρχικό μείγμα με το μέλι θα προσθέσετε λίγο βανίλια. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ένα παγωτό γιαούρτι με τι άλλες γεύσεις έχει, φράουλες. Μαζί με το μέλι θα χτυπήσετε μέσα και 10 φράουλες και μετά να το βάλετε στην κατάψυξη. Το μέλι είναι απαραίτητο γιατί άμα δεν βάλετε μέλι θα παγώσει τελείως και μετά δεν θα χτυπιέται. Ουσιαστικά το μέλι λειτουργεί σαν την τριμολίνη, ινβερτοζάχαρο δηλαδή, που βάζουμε μερικές φορές στα παγωτά. Και είναι ένα είδος σταθεροποιητή. Το μέλι είναι απαραίτητο στη συνταγή και είναι ουσιαστικά αυτό που μας δίνει αυτή την υφή. Κοιτάξτε εδώ υφή. Τη βλέπεις πόσο smooth που είναι. Είναι σαν να έχεις πάρει από μηχάνημα παγωτό γιαούρτι. Λίγο καρυδάκι από πάνω. Θα βάλω και ένα παστελάκι. Να το παίξουμε έτσι healthy. Ε, βουαλά. Παγωτό γιαούρτι με δύο υλικά όπως υποσχέθηκα. Σου άρεσε η συνταγή? Εύκολη? Ναι. Θα τη φτιάξετε? Ναι. Νομίζω ότι ήταν η πιο εύκολη συνταγή που έχω κάνει φέτος στα 68 επεισόδια. Δεν έχω ξανακάνει κάτι πιο εύκολο. Θέλετε να δοκιμάσετε? Ναι. Έχω στην κατάψυξη να χτυπήσετε και να φτιάξετε. Εγώ τρώω το δικό μου. Για το εύκολο παγωτό γιαούρτι, σε μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με το μέλι μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Σε φόρμα βάζουμε όλο το μείγμα και μεταφέρουμε στην κατάψυξη για 8 με 10 ώρες. Κόβουμε ένα κομμάτι από το μείγμα, το σπάμε σε κομμάτια και το βάζουμε σε μιξεράκι. Προσθέτουμε το νερό σε δόσεις και χτυπάμε μέχρι να έχουμε την υφή παγωτού. Σερβίρουμε με το μέλι, τα καρύδια και το παστέλι.